Κύριε Κοντογιώργη, ένα δικό σας σχόλιο. Εδώ πέρα έχουμε την μικρότερη συμμετοχή που έγινε σε εκλογές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί δεν ξέρω πιο πίσω. Έχουμε μία, αν θέλετε, φθήνουσα πορεία του χώρου της Νέας Δημοκρατίας και θέλω να μείνουμε πάνω σε αυτό. Πέστε μου τώρα ευθέως, γιατί αισθάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει συνεχώς έδαφος ή αυτό που κρατάει το 28%, γιατί εντάξει είναι και ένα κομμάτι του αστικού πληθυσμού τεράστιο. Γιατί πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάρει ανάσα προς τα πάνω? Πρώτα, είναι το μνημόνιο μόνο, όχι, ηγεσία είναι, η οποία είναι, ξέρω εγώ, κόμιτες, βαρώνει και μαρκίσει. Τα μνημόνια και η κρίση είναι η αφορμή για να αναδειχθούν κάποια πράγματα, ξέρετε. Πριν από μερικούς μήνες έγινε μια δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου και στο ερώτημα πώς αξιολογούν οι Έλληνες το κομματικό σύστημα, 92% απάντησαν ότι το απορρίπτουν συνολικά. Είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση όταν διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνήσεις αντιπροσωπεύουν στο συνολικό εκλογικό σώμα το 20 περίπου και ούτε τις 100. Άρα δεν αφορά μόνο ένα κόμμα, αφορά όλο το κομματικό σύστημα. Να διευκρινίσω όμως κάτι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει αριστερά για να εξαναγκάσει τη Νέα Δημοκρατία να εξυγχρονιστεί και να προχωρήσει μπροστά. Η αριστερά είναι ο ενδείκτης για να μπορέσει να κινητοποιηθεί ο αστικός κόσμος και να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο. Δεν υπάρχει αριστερά, δεν υπάρχει κουκουέ. Δηλαδή. Όχι, όχι. Τι? Το κουκουέ δεν παίζει ρόλο, είναι οριακό στο πολιτικό σύστημα. Αυτό σύνολο κομμάτων. Η αριστερά, προσέξτε, η αριστερά αυτή τη στιγμή έπαψε, η άρχουσα αριστερά, έπαψε να είναι αριστερά στην ιδεολογία και στην πολιτική πράξη και κατέλαβε το ρόλο και τον λόγο, τον πολιτικό λόγο της δεξιάς. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τα στελέχη αυτή. Ουσία που λέτε. Τα στελέχη της Νέας δηλαδή Δημοκρατίας. Δεν έχει ετικέτα αριστερά. Όχι βέβαια. Είναι κατά δήλωση. Δεξιά, δείτε το κατά περιεχόμενο και θα διαπιστώσετε. Δεξιά, τι στελέχη επιλέγει, από πού τα επιλέγει, πώς πολιτεύονται και όλα αυτά. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει να κάνει με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, ανδρώθηκαν στην εποχή του Πασόκ. Είναι Πασόκ στην πραγματικότητα, κατά την οτροπία και τον πολιτικό λόγο και τη διαχείριση του κράτους. Είναι μία ή άλλη δηλαδή αυτή. Βέβαια. Είναι μία ή άλλη. Ναι. Αυτό το ιδιαίτερο είδος πασοκανθρώπου που είναι η κλωνοποίηση που έγινε επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι, οι μπλου πασοκάνθρωποι. Έτσι. Είναι, ξέρετε, και το μπλε όταν το βάλετε στον ήλιο γίνεται πράσινο σε μερικούς μήνες. Είναι οι διαφορές. Σε μερικούς μήνες, φανταστείτε, δηλαδή, σε μερικά χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είτε είναι νέοι είτε είναι παλαιοί, είναι έχει γερασμένοι. Δημοκρατία. Ιδεολογικά αυτή, και πολιτικά είναι γερασμένοι άνθρωποι. Ξέραμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρέσβευε ένα φιλελευθερισμό με ρυθμιστικές αρχές. Έκανε 5 κρατικοποιήσεις από τα 2 που έκανε. Πόσες έκανε μαζί, θυμάμαι. Είχε αυτό και αυτό. Τώρα έχει ιδεολογία η Νέα Δημοκρατία? Προφανώς όχι. Και να σας προφανώς το όχι, αλλά να σας το πω με δύο. Δηλαδή, τι δεν έχει η Νέα Δημοκρατία? Παραδείγματος χάρη, δηλαδή, σε επίπεδο διαχείρισης των εξωτερικών σχέσεων, των οικονομικών. Ναι. Τον λόγο του μνημονίου του τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και ακολουθεί. Στο εσωτερικό είναι εξίσου σύμφωνοι εκεί που θα περίμενε κανείς μια πολιτική δύναμη να διαφοροποιηθεί ως προς τα αίτια αυτής της κρίσης και των μνημονίων που είναι αλλεπάλληλα. Τι, να αλλάξει πολιτικό λόγο και να ζητήσει την ανασυγκρότηση εκβάθρων του κράτους, του πολιτικού συστήματος, της νομοθεσίας, δηλαδή των αιτίων που προκαλούν το πρόβλημα. Λοιπόν, είχαμε στη διάρκεια. Την προηγούμενη, τη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία έχουν παίξει ρόλο και τα τζάκια. Προσέξτε, έχουν παίξει ρόλο, έχουν επιδράσει στις απόψεις του πολίτη το γεγονός ότι βλέπει τα ίδια πρόσωπα στη βιτρίνα. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Προφανώς δηλαδή, και την κληρονομική διαδοχή που διασφαλίζουν τα κόμματα, δεν ξέρετε. Είναι, υπάρχει και αυτό. Δώσε το λόγο μετά. Η κληρονομική διαδοχή που διασφαλίζουν τα κόμματα στην εξουσία. Ναι. Αλλά μα δεν υπάρχει, σας το λέω εγώ. Εάν πείτε αύριο το πρωί, κύριε Κοντογιώργη, ότι φέρνουμε τον Κρανιδιώτη, λέω ένα όνομα που είναι εδώ τώρα. Θα σου πω, είναι ο Κρανιδιώτης, καλός δικηγόρος είναι, μπορεί να έχει και πελάτες λεφτά κτλ. Αλλά δεν είναι από τις τέσσερις οικογένειες.
Δεν έχει σημασία. Θα το δουν περίεργο. Και άμα του πει, ναι, αλλά βγαίνει με το Μούση και είναι πολύ εκρηκτικό επαναστατικό, θα σου πω, ο άλλο έχει κάνει και σπουδέ στο Τράγκα. Αυτό. Ενδιαφέρει ο πολιτικό λόγο. Ο πολιτικό λόγο και η πολιτική πράξη. Σε αυτά τα δύο ζητήματα η Νέα Δημοκρατία απεδείχθη ότι δεν έχει κάτι να πει. Και έρχεται και στα υπόλοιπα να δείξει μεγαλύτερη δυνατότητα άντλησης νομιμοποίησης για αυτά που θα έκανε η Νέα Δημοκρατία και τις παίρνει και τις πολιτικές της ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή την έχει αδειάσει και από πλευράς πολιτικού λόγου και πολιτικής πράξης. Και, να πω και, κάτι, να πω και κάτι το τελευταίο. Τώρα, το τελευταίο. Να τα ακούσουνε. Εάν... Της έχει πάρει και τον καραμαλισμό. Ακριβώς. Ο Τσίπρας πονηρός, δεν ξέρω πόσο ταλέντο έχει, αλλά της πήρε και τον καραμαλισμό, αυτό το πατριωτικό σοσιαλιστικό κέντρο δεξιό Κηφισιά. Εγώ ερωτώ ένα και κλείνω την παρατήρηση αυτή. Υπάρχει κάποιο κόμμα ή όλοι μαζί η άρχουσα πολιτική τάξη αυτή τη στιγμή να σκεφτεί τι σημαίνει το 50 και πλέον της 100 να απέχει? Το ρωτήσαν ή διαρωτήθηκαν? Όλη η σκέψη τους είναι πώς θα το επανενσωματώσουμε στην κομματική λογική. Την αηδία που προκαλεί. Και κάτι ακόμα για να τελειώνουμε. Το 30% του συνασπισμού που παρέλαβε ο κύριος Τσίπρας έγινε 36% από ποιον, ξέρετε? Από την πείνα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έκαναν τον ΣΥΡΙΖΑ τεράστιο κόμμα και ενσωμάτωσε και όλο το ΠΑΣΟΚ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ διέσωσε αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς με τη στροφή που έκανε, διότι εκλήθηκε. Ο νέος διπολισμός οφείλεται στην πολιτική που εφαρμόστηκε από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της μεταπολίτευσης. Και πάω στην κυρία Σαγρή. Προβληματίζουμε θετικά και βεβαίως να τους προβληματίσουμε και περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω ότι δεν είναι πολύ καλά. Τόσο το θέμα των αναπληρωτών που ακριβώς ταυτίζεται με την επιλογή ενός προσώπου που διακήρυξε το απόλυτο μηδέν ως ποιότητα, δηλαδή αυτό που αντιστοιχεί στον εαυτό του, αν θέλετε. Ποιο? Τον κύριο Μπαλτά. Τον οποίο τώρα με συγχωρείτε, του ανέφεσε, η επίθεσή σας είναι σφοδρότατη. Όχι, δεν είναι, το έχω περιγράψει. Κοιτάξτε. Επειδή δεν άνοιξαν και χίλια σχολεία τώρα. Μισό λεπτό. Τόσο πολλά τα σχολεία. Η υπόθεση των σχολείων, όσο η υπόθεση των αρχαιοτήτων που παραμένουν βορρά της αρχαιοκαπηλείας και δεν γίνονται μέρος της βιομηχανικής μας παραγωγής. Τόσο τα νησιά τα οποία αναφέρατε, πάντως, το Λαθρεμπόριο, το Παρεμπόριο κλπ. Έχουν ένα κοινό παρονομαστή, ξέρετε. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Ενδιαφέρεται για πολλά άλλα. Ο κύριος Μίχαλος, αν θέλετε, στο πρόσωπό του μπορώ να προσάψω στην επιχειρηματική κοινότητα το γεγονός ότι έχει μείνει στις παρεπόμενες ενέργειες αυτής της πραγματικότητας και δεν έχει ασχοληθεί με το κεντρικό ζήτημα που παράγει τις παρεπόμενες καταστάσεις. Δηλαδή να πιέσει, να πιέσει την πολιτική τάξη να κάνει μια ανασυγκρότηση εν πάση περιπτώσει και να αλλάξει πολιτικές που ακολουθεί στα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Μια παρασιτική οικονομία επί δεκαετίες οικοδομήθηκε, καταστράφηκε ο οικονομικός ιστός της χώρας. Θεωρείται σήμερα άρχουσα τάξη η εκπροσώπηση των εργολάβων όσων κάνουν δουλειές με το δημόσιο. Ξέρετε, αυτό είναι η ανομαλία που προκαλεί όλα τα άλλα. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η ανομαλία είναι και να λες από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι θα συγκρουστείς με τη διαπλοκή και να εννοείς πέντε εργολάβους είναι, τον εξής ένα. Είναι ρητορικό το θέμα. Τον εξής ένα εννοείς. Αναφέρατε το Ταμείο Εθνικής Αλληλεγγύης. Ναι. Αναφέρατε το Ταμείο Εθνικής Αλληλεγγύης. Σε ποιον θα το εμπιστευτούμε? Για σκεφτείτε. Το ταμείο που έγινε για την Ηλία εκεί πέρα, για τις πυρκαγιές, τι έγινε? Από ιδιώτες. Ναι, σας είπα, εάν και παραμείνει σε ιδιώτες, θα τα αφήσει αυτά που ξέρει το ελληνικό κράτος. Εάν παραμείνει σε ιδιώτες, εκτός μνημονίου, το Ταμείο Εθνικής Αλληλεγγύης. Με αυτό το κράτος, οτιδήποτε πάει
για να γίνει αντικείμενο διαχείρισης θα έχει την τύχη που θα μπορούσε να έχει ο Ζάπας, και η χορηγία του που κατηγορήθηκε γιατί δεν έδινε τα χρήματα στους Έλληνες πολιτικούς να χτίσουν το Ζάπιο. Λέτε, την Ηλία λέτε. Έτσι. Τους πυρόπληκτους της Ηλίας, λέτε πολλά, τους συσμογραφείς των πατρών, λοιπόν, πρέπει να φύγει του Αιγείου και τέτοια, ναι. Ή αλλάζει αυτό ή χάνεται η χώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Θα αλλάξει, κύριε καθηγητά, επειδή θα θέσατε αλλάξει ένα θέμα, κύριε Τράγκα, επιτρέψτε μου, ένα λεπτό γιατί να πάει και στον κύριο Γρανιδίου την πάρα, δεν έχω μιλήσει πολύ. Μία διευκρίνηση για το βασικό μέτωπο. Μία κουβέντα μόνο. Κύριε Γρανιδίου, ο βασικός μέτωπος είναι η ομολογία, όχι ότι ήταν αντικείμενο διαπλοκής που θα διορθωνόταν, αλλά αδιεξόδου στο πεδίο των ιδεών. Είτε έχουν πέντε. Κάνετε λάθος. Να τελειώσω. Να μην έχει κατέβει. Προσέξτε λίγο. Το κεντρικό πρόβλημα είναι ποιος κατέχει το σύστημα. Λοιπόν, απόψε μαθαίνω. Και όχι ποιος κατέχει την ιδιοκτησία. Μπορεί να κάνω λάθος, υπάρχουν πληροφορίες. Το σύστημα το άφηνε. Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει υποψηφιότητα για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.